Θα καλημερίσω τον πρόεδρο του οργανισμού, κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Προσπαθούμε. Και καλά κάνετε και προσπαθείτε, γιατί αν δεν προσπαθήσουμε, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ας το πω έτσι. Τίποτα άλλο. Με αισιόδοξη σκέψη και απεσιόδοξη έτσι, στις πράξεις, γιατί δεν εξαρτάται από το χαμόγελο του παιδιού για να γίνουν. Εμείς θέλουμε ένας εθελοντικός οργανισμός συμπληρώνει τους θεσμούς του κράτους. Οι θεσμοί του κράτους λοιπόν πρέπει να λειτουργούν για να μπορούμε να πάμε καλά. Αλλά όμως, επειδή ακριβώς δεν πρέπει να απολογούμαστε, γιατί μερικές φορές αισθάνομαι και εγώ και οι συνεργάτες ότι πρέπει να απολογηθούν, γιατί κάνουμε τόσο πολλή δουλειά. Και η δουλειά αυτή που γίνεται από τους ίδιους Έλληνες που κατά καιρούς απομπέμπουμε, λέμε ότι οι Έλληνες μπιμπί, η Ελλάδα μπιμπί, δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα και καλούς Έλληνες έχει και ανθρώπους στη δημόσια διοίκηση, μπορεί να είναι μονάδες, αλλά υπάρχουν, και αν δεν ήταν αυτοί εμείς απλώς θα κάναμε ευκολόγιο. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Όταν το χαμόγελο του παιδιού στήριξε πέρσι 91.366 παιδιά, μια αύξηση 26% σε αριθμό παιδιών και οικογενειών που υποστηρίξαμε, και διαχειρίστηκε 199.805.000 κλήσεις, 4 γραμμές βοήθειας. Είναι τεράστια η προσπάθεια που γίνεται. Όμως εκείνο που θέλουμε να πούμε δεν είναι για μια ακόμη φορά να καταγράψουμε τα στατιστικά, τα οποία πίσω από κάθε αριθμό, στα οποία πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί, μια ψυχή και όλα αυτά τα οποία λέμε κατά καιρούς. Και τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί, και θυμόσαστε που λέγαμε κάποτε ότι υπάρχουν κάποιες βραδιπλεγείς βόμβες, θα σκάσουμε. Οι βόμβες αυτές έσκασαν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για καταστάσεις φρίκης, όταν λάβαμε αναφορές κακοποίησης για 6 παιδιά την ημέρα, 2.362 παιδιά, και αφορούσαν, αν μπορώ να το επεκτείνω, θα με σταματήσετε, για αναφορές για 1.115 παιδιά που ήταν για παραμέληση και κατάληψη, 970 παιδιά αφορούσαν σωματική κακοποίηση και μόλις 92 παιδιά για σεξουαλική κακοποίηση. Γιατί η σεξουαλική κακοποίηση, η παρενόχληση, δεν είναι μυστικό. Ενώ συμβαίνει, δεν καταγγέλλεται. Διαχειριστήκαμε 82 κλήσεις την ημέρα για παιδιά που διέτρεχαν σοβαρό και άμεσο κίνδυνο εξαιτίας κακοποίησης. 82 κλήσεις την ημέρα. Θα πρέπει να τρέχουμε στην Κρήτη, στον Εύρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην κεντρική Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να είμαστε κοντά στις αρχές, να είμαστε κοντά στον εισαγγελέα που μας δίνει εντολές, στην αστυνομία που προσπαθεί να κάνει κάτι κλπ. Ενώ πραγματοποιήσαμε επιτόπιση παρεμβάσεις για 228 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο. Έπρεπε να πάμε αμέσως το βράδυ. Το βράδυ που δεν λειτουργεί τίποτα και την ημέρα δεν λειτουργεί, αλλά τέλος πάντων μέχρι τις 2.30 ώρα κάτι γίνεται. Μετά τις 2.30 ώρα το μεσημέρι είμαστε μόνοι μας αυτά τα θέματα. Και από τα 228 παιδιά σχεδόν το 50% ήταν έως 8, 48 παιδιά δηλαδή ήταν έως 8, ως 6 χρονών. Μικρά παιδάκια, πιτούλια. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε αυτοκτονικότητα παιδιών και εφήβων. Διαχειριστήκαμε 615 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και δυστυχώς μου βάζουν ένα νούμερο το οποίο με ενοχλεί, γιατί είδατε πώς θα κάνουν τα νούμερα όταν χρησιμοποιούμαστε νούμερα. 1,7 λέει την ημέρα. Και τι σημαίνει 1,7 την ημέρα? Είναι οι αριθμοί. Αλλά ένα παιδί, δύο παιδιά περίπου την ημέρα μας τηλεφωνούν να μας πούν ότι θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό μου. Και αν θέλουν να ξέρετε, από το σύνολο των 615 περιστάσεων, 439 αφορούσαν σε παιδιά 13 έως 17 ετών. Οι έφηβοι δηλαδή. Οι έφηβοι έχουν θυμώσει, αλλά την άλλη μεριά έχουν χάσει την ψυχική τους δύναμη να συμπεριφέρονται σε παιδιά, ενώ τα 413 ήταν κορίτσια. Ποιες ήταν οι αιτίες, και κλείνω με αυτό και να μου πείτε εσείς, που υπήρξαν αυτές οι αυτοκτονικές ιδέες και κάποιες περιπτώσεις είχαν πάρει μάλιστα και κάποια κλπ. Είναι πρώτο σχέση με την οικογένεια, δεύτερο σχέση με τους συνομιλίκους, τρίτο ιστορικό ή παρούσα ψυχική νόσου και τέταρτο ενδοκρινιακή βία. Και συνεχίζουμε πηγές και παρακάτω κλπ. Είναι ατελείωτο, αλλά ο ώρας
τηλεφωνικός λόγος δεν είναι αντεργείο. Μα τι να πει κανείς, κύριε Γιαννόπουλε, μπροστά σε όλα αυτά, διότι πίσω από τους αριθμούς πραγματικά κρύβονται παιδιά, παιδιά τα οποία δυστυχώς υποφέρουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, μέσα στην ίδια τους την οικογένεια. Γιατί αλλάξαμε τι? Αλλάξαμε τις δικές μας τις συνήθειες. Γιατί η επιβίωσή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να βοηθήσει εκεί που πρέπει να βοηθήσει. Γιατί όλα αυτά που λείπουν αποτυπώνονται στα παιδιά μας. Καλά κάνατε και είπατε πριν από λίγο. Θυμωμένα παιδιά. Βγαίνουν θυμωμένα παιδιά μέσα από τα σπίτια για αυτά τα οποία δεν μπορούν να έχουν ούτε τη γαλήνη, ούτε την ηρεμία, ούτε δίπλα ένα μπαμπά, μια μαμά, οι οποίοι άνθρωποι, εγώ να σας πω, να το πω διαφορετικά, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Μπαίνουν στη μάχη της βιοπάλης, να πάνε στο σπίτι το φαγητό, σε πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά να καλύψουν τα έξοδα των παιδιών τους, τα δικά τους τα έξοδα του σπιτιού, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να σας πω, για να δικαιολογήσω αυτό που λέτε, αυτό που έβγαναν οι επιμελητές ανηλίκων, αυτοί οι λίγοι επιμελητές, αλλά κάποιοι που κάνουν δουλειά, αυτό που είπα και εγώ, το παίρνω και δανείζομαι και από αυτούς. Τα παιδιά είναι θυμωμένα, δεν φροντίζονται, δεν εκπεραιώνονται. Η παιδική ηλικία είναι παραμελημένη, το κοινωνικό κράτος υπολειτουργεί. Τα παιδιά ζουν σε ένα ψηφιακό κόσμο που δεν είναι προσβάσιμος από τους ενήλικους. Είναι στην ηλεκτρονική αλάνα. Εκεί είναι όλα μαζικά και ανεξέλεκτα. Η μέση οικογένεια δουλεύει νυχτημερών για να τα βγάλει πέρα. Χρειάζεται να εστιάσουμε στην οικογένεια και την ψυχική υγεία. Αυτό είναι η άποψη των ανθρώπων που είναι καθημερινά με την παραβατικότητα, όπως λέγεται, των ανηλίκων. Με τα παιδιά που δημιουργούν προβλήματα και δυστυχώς τους βάζουμε και ταμπέλα. Γιατί το χαμόγελο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάναμε μια στρογγυλή, ένα τραπέζι στρογγυλό, όπως λέγεται. Χωρίς να παίζει η κάμερα, με συντάκτες αστυνομικούς, με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, με εισαγγελίες, με ανθρώπους που είναι, τέλος πάντων, που χειρίζονται πράγματα. Και εκεί διαπιστώσαμε λοιπόν αυτά που θα πρέπει να κάνουμε, και κυρίως οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα πρέπει να χειρίζονται με πολύ μεγάλη λεπτότητα κάποια θέματα. Δηλαδή, καταλήγουμε να υπάρχει πρόβλημα, δεν λέμε το παιδί θήτη, ούτε θύμα. Δεν είναι, είναι παιδί που δίνει βία. Δεν θα το βάλουμε ταμπέλα και θα είναι ο θήτης ο οποίος θα πρέπει να συνεχίσει την υπόλοιπη ζωή να επιβεβαιώνει αυτό που η κοινωνία του έβαλε. Γιατί κάποια στιγμή πάνω στο θυμό του και πάνω στο πρόβλημά του που έχει, όπως είπατε, αυτά που είπατε για την οικογένεια, θα κάνει κάτι, άρα το χαρακτηρίζουμε. Και το θύμα δεν πάει το θυμό που δημιουργούμε τα παιδιά. Θα πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά ότι πρέπει να ενδυναμώσουν, να συγχειριστούν. Αυτό που μας ανησυχεί όμως περισσότερο απ' όλα, με το οποίο έχει πάρει όπως βλέπουμε, αλλά στο χαμόγελο γιατί είναι μέσα στη δημοσιότητα, είναι η βία. Η βία μεταξύ των παιδιών, το bullying, και που έχουμε κάθε δύο συμβουλευτικές, κάθε δύο μέρες τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο για να μας ζητήσουν βοήθεια, γιατί θα αντέχουν την πρίκη της βίας που δέχονται. Και αυτό είναι φρικτό. Και δυστυχώς η πλειονότητα αφορά σε παιδιά φιλικής ηλικίας, πάλι 13 με 18 χρόνων. Και με τα γραφικά, επίσης δεν πουλάει, αν επιτρέπετε από τον χαρακτηρισμό, δεν πουλάει η τεράστια προσπάθεια που γίνεται στην πρόληψη. Καταγράψαμε λοιπόν 47% αύξηση των αριθμών των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν σε παρεμβάσεις πρόληψης. Ναι, τα παιδιά θέλουν να βοηθηθούν. Καταγράφηκε επίσης αύξηση 85% στον αριθμό των εκπαιδευτικών, γονείων και κηδεμόνων σχετικά με παρεμβάσεις για την κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκων παιδιών. Άρα θέλουν οι εκπαιδευτικοί, μην τους ακυρώνουμε, αλλά βρίσκονται σε ένα κυκαιώνα και αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Σε ένα κυκαιώνα που έρχεται ο γονιός του παιδιού που δίνει βία συνήθως και τους προφυλακίζει, τους κατηγορεί. Και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μα εμείς το κάναμε διαφορετικά, κύριε Γιαννόπουλε. Και το λέω έτσι γιατί αν το πιάσεις το νήμα από την αρχή, θα δεις ότι μπορεί τα παιδιά σε ένα ποσοστό 36% να θέλουν να βοηθηθούν μεταξύ τους στο σχολείο γιατί το έχουν ανάγκη. Θα πρέπει να υπάρχουν ωστόσο και η σχολική συμβουλή και εκείνη η λειτουργία και οι ψυχολόγοι και οι θεραπευτές και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούν και η κοινωνική λειτουργία να βρίσκονται μέσα στα σχολεία. Εδώ μπορεί να έχουμε ένα με κάποιο
κάποια ειδικότητα που να έχει στη δικαιοδοσία του σχολεία ενός ολόκληρου Δήμου σε όλη την Ελλάδα. Πού να προλάβει ο άνθρωπος να βοηθήσει? Τους βγάλαμε, ανταυτού φέραμε τους επιθεωρητές, γιατί θέλουμε να αξιολογήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, και να το πάμε έτσι, το σχολείο για το τι παπαγαλία μαθαίνει στα παιδιά. Βγάλαμε απ' έξω την ουσία για να βάλουμε άλλα πράγματα στη μέση. Πώς να βοηθήσεις τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν όταν δεν υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης? Πώς να βοηθήσεις την οικογένεια όταν δεν υπάρχει ο σχολικός σύμβουλος, ο κοινωνικός λειτουργός που να μπορεί να μιλήσει? Όλοι θέλουν να βοηθηθούν. Πώς να βοηθηθεί η οικογένεια όταν η πολιτεία πράττει αυτά που πράττει? Έχει γίνει ένα άλλο πράγμα. Ο Θεός, η βοήθεια κλπ. Είναι μόνο το χρήμα. Ξέρετε όμως, αν τα καταγράφουμε συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσει, και πρέπει να πω για να μην χαθεί μέσα στον αυτό το ρημαδό αυτό που γίνεται και που πρέπει να αναλύσουμε, ότι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τον φωτεινό καθηγητή, τον κύριο Αναστασιάδη και τους άλλους, τρέχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Οδυσσέας, και με τον Οδυσσέα του Χαμόγελου το όχημα, είτε κυριολεκτικά το όχημα την Ταλίκα είτε αλληγορικά, τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα και πάμε από περιοχή σε περιοχή, και σε λίγο θα γυρίσει όλη την Κρήτη σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτικούς, να ενδυναμώσουμε την περαιτέρω με επιστημονικότητα. Και αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή, ένα πράγμα το οποίο έχει πάρει κατηφόρα η όλη η κατάσταση με τα παιδιά, είναι το ότι μιλάμε για ψηφιακά skills, ψηφιακές δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι επαρκείς, ενώ ξέφυγαν από τις κοινωνικές. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σχολεία, τα μουσικά που μας επιβεβαίωσαν από τα στατιστικά, δεν έχουν bullying μέσα στο σχολείο τους. Βλέπουμε ότι στον αθλητισμό, εκεί που υπάρχει αθλητισμός, εκεί που υπάρχουν ασχολίες των παιδιών, άρα μιλάμε αυτό που πραγματικά εντοπίστηκε από το Πανεπιστήμιο μαζί με το Χαμόγελο, και που μαζί με κάποιες εταιρείες προσπαθούμε να πάρουμε τα παιδιά μακριά από το πληκτρολόγιο, όχι όμως δίνοντάς κουνώντας στο δάκτυλο και φωνάζοντας και κάνοντάς τους να τους απαιτήσουμε, γιατί δεν θα γίνει αυτό. Παίρνοντάς τους μακριά, δίνοντάς τους άλλες εναλλακτικές. Αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε μουσικά σχολεία και έχουμε μουσικά σχολεία που τα υποβαθμίζουμε, διότι είναι υποχρηματοδοτούμενα και όχι επαρκώς στελεχωμένα. Είχαμε αθλητικά σχολεία και τα κλείσαμε. Όταν υπάρχει λύση για τα παιδιά μας μέσα από τον αθλητισμό, εκεί το μεγάλο μας το επίκεντρο είναι μόνο κούκι. Πώς θα βγάλουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις? Εκεί επικεντρωθήκαμε. Αυτό, πουθενά άλλου. Κάτι πρέπει να παίρνει τον κόσμο από το πρόβλημα και να το πηγαίνει σε άλλες διαδικασίες. Αυτό που ζούμε κάθε μέρα στο Χαμόγελο, θα ήθελα να έρθει κάποιος από αυτούς που θέλουν να... που ενδιαφέρονται πραγματικά. Φωνάξτε ένα υπουργό υγείας, φωνάξτε ένα υπουργό παιδείας. Καλά είναι τα ψηφιακά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά φωνάξτε τους, ας καθίσουν λίγο στα θρανία να δούνε τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται κάθε μέρα. Ας μην πω περισσότερα, γιατί δεν μπορώ να εκφράσω πράγματα τα οποία αισθάνεται την ψυχή μου, αλλά όταν κοιτάς τα παιδιά στα μάτια, γιατί έχουμε τα παιδιά εθελοντές, το YouSmart, το έχω ξαναπεί. Τα παιδιά εθελοντές που κάνουν πράγματα, τα παιδιά που κάθονται και προσπαθούν να δημιουργήσουν και που δημιουργούν τις κάρτες τώρα για τις πασχαλινές κάρτες. Έχουν ιδέες για διάφορες δράσεις. Και βλέπεις λοιπόν τα παιδιά έχουν δυνατότητα, όταν τους δώσεις την ευκαιρία και δεν τους επιβάλλεις το δικό σου τέρος, αν είναι ηλικός, είτε είσαι γονείς, ή γονιός, είτε είσαι οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη δημιουργία. Είμαι πολύ περήφανος. Άρα έχουμε αυτή την πρακτική σε αυτή την ίδια την Ελλάδα. Σε αυτή τον ίδιο το χώρο που κινούμαστε, που είναι τα παιδιά του κολεγίου, με τα παιδιά, μιλάμε τώρα για την Αθήνα, με τα παιδιά της Τραπεζώνας. Τα παιδιά που φαινομενικά, τώρα που είναι πιο διακριτικό στην Αθήνα, γιατί στην Κρήτη δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές και σχολεία, τέλος πάντων. Υπάρχουν, αλλά όχι τόσο πολύ διακριτά. Κάθονται λοιπόν στο ίδιο χώρο και δημιουργούν χωρίς να νοιάζονται για τη διαφορετικότητα όσον αφορά την οικονομική και άλλη υπόσταση που έχουν. Άρα λοιπόν έχουμε παράδειγμα για ένα μικρό κόσμο του Χαμόγελου. Ναι, όμως αυτός ο μικρό κόσμος δείχνει τι γίνεται και τι χρειάζεται. Και έχουμε λύσεις για τον bullying. Από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά τον bullying, που το Χαμόγελο έχει για τέταρτη θητεία,
την Προεδρία. Μας εμπιστεύονται σαν Ελλάδα και μας δίνουν την Προεδρία για να χειριζόμαστε, να συντονίζουμε 27 χώρες της Ευρώπης στα θέματα bullying και ερχόμαστε με λύσεις, με επιστοποίησεις για τα σχολεία. Υπάρχουν δυνατότητες δηλαδή. Μόνο καταγραφή δεν φτάνει. Για ό,τι εμείς δεν λέμε, έρχεται και η πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως έβλεπα μέσα από τα δικά σας τα στοιχεία, μιλώντας για το bullying και την παραβατικότητα των παιδιών, λέγοντας «Δεν έχουμε φροντίσει για τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών. Δεν έχουμε φροντίσει για τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Δεν έχουμε φροντίσει ούτε η οικογένεια, ούτε τα σχολεία, ούτε η πολιτεία. Τα παιδιά μετά την πανδημία έχασαν το βηματισμό τους, έχασαν τα όρια». Τα όρια είναι η ασφάλεια των παιδιών, είναι το τείχος προστασίας τους. Τα θέλουν τα όρια, εμπιστεύονται τα όρια, τα αξιοπρεπή όρια. Μιλάμε για τείχους προστασίας με εξόδους εκτόνωσης. Αυτά τα τείχη προστασίας και των ορίων τους πρέπει να έχουμε προβλέψει, να έχουμε βαλβίδες εκτόνωσης. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες βαλβίδες και θα αναφέρω το παράδειγμα με τα μουσικά, με τα καλλιτεχνικά σχολεία, αυτά που μας είπατε πριν κύριε Γιαννόπουλε, εκεί που το bullying είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτό κάτι μας λέει. Πού είναι οι Υπουργοί Παιδείας διαχρονικά, ο χθεσινός, ο παραχθεσινός, ο σημερινός και όλοι οι υπόλοιποι να τα ακούσουν. Θέλουν να τα ακούσουν, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί διαβάσατε αυτά που είπε η κυρία Δημητρίου, ένας φωτεινός άνθρωπος που είναι ένας βασικός μας σύμβουλος, γιατί παραμένει αιώνια γιατί συνεχίζει ακόμη όλο που είναι συνταξιούχος, να είναι εισαγγελέας ανηλίκων. Ήταν η πρώτη εισαγγελέας ανηλίκων που ξεκίνησε τότε, έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όμως τα παιδιά τα λατρεύει. Τα λατρεύει όχι όμως με αυτό το αγαπησιάρικο τρόπο και λοιπά και τα παιδάκια μας και αυτά, με την πρακτική δυνατότητα που έδωσε. Και όμως και εκείνη την προφυλάκησαν κάποια στιγμή και εκείνη δεν την άφησαν να δημιουργήσει, γιατί κάποιοι ενοχλούνται από ανθρώπους που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και αυτά τα σοφά λόγια που λέει είναι απάπτασμα μιας πορείας 40 χρόνων στην προσπάθειά της να είναι κοντά στα ανήλικα, κοντά στα παιδιά της, όπως λέει. Δεν έχω τι να πω. Μακάρι η πολιτεία να ανοίξει κάποια στιγμή τα αυτιά της. Αλλά το κάποια στιγμή να μην το πάει μετά από 50 χρόνια, γιατί μια γενιά χάθηκε και δεν κάνει να ξεχνάμε, οι δύο γενιές χάνονται. Και δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό που καταγράφεται πάρα πολλές φορές και από τους ψυχολόγους του χαμόγελου του παιδιού και γενικότερα από όλους τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, ότι η βία, ο θυμός και όπως μεγαλώνει ένα παιδί και ρουφάει ως φουγγάρι και παίρνει όλα αυτά τα συναισθήματα, το μεταφέρει κάπου παρακάτω στη δική του τη ζωή, στα δικά του τα παιδιά και ο κύκλος αυτός δεν κλείνει ποτέ. Έτσι. Συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιαννόπουλο. Εγώ ευχαριστώ για την συζήτηση που κάναμε, γιατί πραγματικά πάντοτε μαζί σας χαίρομαι να συζητάω και κάποιοι από τους ανθρώπους που ακούνε να εισπράξουν αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά.